Και είναι και άλλε οι αλλαγέ, κυρίε και κύριοι, στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο Γιάννη Φώσκολο είναι κοντά μα σχετικά με τον συντελεστή του τζίρου. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε μια σημαντική επιβάρυνση με βάση τον τζίρο στο αρχικό σχέδιο, το οποίο είχε προκαλέσει και πολύ μεγάλε αντιδράσει. Έρχεται λοιπόν τώρα το τελικό σχέδιο και το λιένει, το φτιάχνει λιγάκι. Πάμε να δούμε πώ γίνεται. Στο τελικό σχέδιο λοιπόν, πώ θα είναι η επιβάρυνση βάση του τζίρου, η επιβάρυνση του φόρου πάντα θα προσαυξάνεται κατά 5% το ποσό που θα είναι η διαφορά του τζίρου από το μέσο όρο. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι όσε επιχειρήσει έχουν υψηλό τζίρο θα έχουν μια μικρή επιβάρυνση στο φόρο του, όμω όχι τόσο μεγάλη όσο ήταν στο αρχικό σχέδιο. Να δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πόσο πιο ευνοϊκό είναι το νέο σχέδιο. Α υποθέσουμε ότι έχουμε μια επιχείρηση με τζίρο 35.000 ευρώ. Ο μέσο όρο τζίρου στον κάρτη, δηλαδή αν α πούμε είναι βιβλιοπολίο, ο μέσο όρο του τζίρου όλων των βιβλιοπολίων τη χώρα είναι 25.000 ευρώ το χρόνο. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι αυτό ο επιχειρηματία βγάζει 10.000 παραπάνω από του επιχειρηματίε του ίδιου κλάδου. Τι θα συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, θα είναι, έχουμε μια επιβάρηση 500 ευρώ στο τεκμαρτό εισόδημα, 5% στα 10.000. Ενώ στο αρχικό σχέδιο η επιβάρηση ήταν 3.800 ευρώ. Βλέπει, Εύα, πόσο μεγάλη Λες. διαφορά έχει αυτό. Και στο τέλο επιδιδεύματο είδαμε το κούρεμα θα είναι 50% για όλου, δηλαδή 325 ευρώ το τέλο για όλου από το 24 για και καταργείται δούμε. από το 2026. Για να δούμε αν θα έρθουν και άλλε αλλαγέ μέχρι να κλειδώσει το φορολογικό. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Φώσχολε.